Την αντίθεσή της στα τρία νομοσχέδια του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τα οποία αναρτήθηκαν για διαβούλευση και θεσμοθετούν το αναβολώσιμο και την αύξηση των δικαστικών εξόδων, την κατάργηση ορισμένων υποθηκοφυλακίων και τη νομική βοήθεια, εξέφρασε η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος. Η Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, Αναστασία Γιογλή, αναφέρθηκε στα νομοσχέδια αλλά και στην έντονη δυσαρέσκεια που υπάρχει, μιας και το δικηγορικό σώμα αποκλείστηκε από τη διαδικασία εκπόνησής τους, μολονότι τούτο προβλέπεται ρητός από τις διατάξεις του Κώδικα περί δικηγόρων. Όπως ανέφερε η κυρία Γιογλή, η κατάργηση των οικονομικών εμποδίων κατά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη αποτελεί πάγιο αίτημα και η αύξηση παραβόλων και τελών, ενδεικτικά η θεσμοθέτηση αναβολώσιμου και η αύξηση του ποσού των μεγαροσύμων, λειτουργεί προς την αντίθετη κατεύθυνση, αφού παρεμποδίζει την ευχερή πρόσβαση του πολίτη στη δικαιοσύνη. Η σχεδιαζόμενη τώρα κατάργηση των υποθηκοφυλακίων επιχειρείται χωρίς συνολικό σχεδιασμό, σύμφωνα με την κυρία Γιογλή, χωρίς να λαμβάνει υπόψη το εθνικό κτηματολόγιο που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και χωρίς μελέτη των κατατόπους ιδιαιτεροτήτων. Ενώ παραγνωρίζονται οι δυσχέρειες πρόσβασης, η νησιωτικότητα και οι εν γέννη τοπικές ιδιομορφίες. Τέλος, ως προς το νομοσχέδιο που προβλέπει την αναδιοργάνωση νομικής βοήθειας, η Ολομέλεια αναφέρει ότι δεν υπάρχει πρόνοια για το επίπεδο της παρεχόμενης νομικής βοήθειας. Η αποφόρτωση και γενικά η αλλαγή νοοτροπίας, αν μας θεωρούν δικομανείς ως πολίτες στην Ελλάδα, δεν είναι το να βάζουμε προσκόμματα και μεγάλα παράβολα στους πολίτες προκειμένου να προσφέρουν στη δικαιοσύνη, αλλά να αλλάξουμε την λογική και την νοοτροπία μας. Σε κάθε περίπτωση αυτό είναι ένας φραγμός, είναι αντίθετη με το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ, και θα πρέπει οπωσδήποτε να απαλληλθούν αυτές οι διατάξεις. Είναι πάγιο το αίτημα των δικηγόρων να καταργηθούν όλα αυτά τα παράβολα τα οποία εισπράττει το ελληνικό δημόσιο για την προσφυγή στη δικαιοσύνη. Επίσης, το ίδιο νομοσχέδιο να πούμε ότι είναι ένα απαράδεκτο κατά την άποψή μας παράβολο που το πρώτον πλέον θεσμοθετείται, το οποίο προβλέπεται για τις αναβολές. Σε κάθε υπόθεση που ο πολίτης θα ζητάει αναβολή της εκδίκασης θα υποχρεώνεται με την καταβολή ενός παραβόλου υπέρ του ελληνικού δημοσίου. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ισοπεδωτικό, σε κάθε περίπτωση δεν διακρίνει τον λόγο για τον οποίο θα ζητάει αναβολή. Ανθρώπινα και μόνο να πούμε ότι μπορεί να δημιουργηθεί ένα πρόβλημα κατά το χρόνο που προσέρχεται στο δικαστήριο. Θα τον υποχρεώσουμε να πληρώσει και παράβολο αναβολής. Είναι κάποια ζητήματα τα οποία τα έχουμε ήδη καταγράψει και θα τα μεταφέρουμε και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Να πάμε στο θέμα στο δεύτερο νομοσχέδιο που αφορά τη νομική βοήθεια. Η νομική βοήθεια είναι ένας θεσμός που από την πρώτη στιγμή, από το δικηγορικό σώμα, ιδιαίτερα μέσα στην οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα μας, έχει αγκαλιαστεί. Δηλαδή, κανένας συνάδελφος, πλέον και παλιότεροι και νεότεροι, δεν αρνούνται να συμμετέχουν σε αυτό το θεσμό, χωρίς να πληρώνονται από τους πολίτες, οι οποίοι όταν έχουν τις προϋποθέσεις, δηλαδή μέχρι 7.000 ευρώ εισόδημα ή μέχρι 6.000 ευρώ εισόδημα και εν πάση περιπτώσει όταν είναι χαμηλού εισοδήματος, μπορούν να τύχουν νομικής βοήθειας χωρίς να πληρώσουν τον δικηγόρο. Όμως η όλη διαδικασία, ενώ μέχρι τώρα λειτουργούσε πάρα πολύ καλά με ένα νόμο του 2004, έρχεται πια να καταστεί ουσιαστικά μη λειτουργική. Τι θέλω να πω με αυτό. Προβλέπεται να γίνει μια Επιτροπή Αναδικηγορικό Σύλλογο και στις έδρες των εφετείων, δηλαδή στα Γιάννενα θα λειτουργεί αυτή η επιτροπή όπου θα συμμετέχουν ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας και πρόεδροι των όμορων δικηγορικών συλλόγων, αναπεριφέρεια, οι οποίοι θα πρέπει να συνεδριάζουν κάθε μέρα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι δυνατόν, τη στιγμή μάλιστα που όλοι εμείς οι εκπρόσωποι, όπως εκλεγόμαστε, τα διοικητικά μας συμβούλια, είμαστε άμυστοι, και βεβαίως δεν το λέω αυτό προκειμένου να διεκδικήσουμε χρήματα, δεν διεκδικούμε χρήματα για τους δικηγορικούς συλλόγους, όμως τη στιγμή που και εμείς ζούμε από την δουλειά μας, δεν μπορεί ο δικηγόρος πρέβεζας που θα συμμετέχει στην επιτροπή αυτή να είναι κάθε μέρα στα Ιωάννινα για να συνεδριάζει η επιτροπή. Απ' την άλλη, αλλάζει το σύστημα της διαχείρισης των υποθέσεων που μέχρι τώρα πάλι λειτουργούσε πάρα πολύ καλά, δηλαδή ο σύλλογος συγκέντρωνε τα έγγραφα που μας προσκόμιζε ο πολίτης που ήθελε να λάβει νομική βοήθεια, τα οποία τα προσκομίζαμε στο πρώτο δικείο ή στην αντίστοιχη γραμματεία του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται η υπόθεση και ο πολίτης, και εκεί διορίζονταν από τον προϊστάμενο του δικαστηρίου
ο δικηγόρος από τον κατάλογο που τηρούμε, στον οποίο ανατίθονταν η υπόθεση. Πλέον προβλέπεται και ο θεσμός ενός μεσολαβητή, να το πούμε έτσι, ο οποίος θα είναι ένας έμιστος δικηγόρος, τον οποίο θα πληρώνει το κράτος, και εκείνος θα κρίνει εάν η υπόθεση είναι ουσία βάσιμη ή όχι. Ουσιαστικά δηλαδή μετατρέπουμε τον δικηγόρο μεσολαβητή, ο οποίος δεν μπορεί παρά μόνο να βλέπει αν έχει τις προϋποθέσεις, τις οικονομικές προϋποθέσεις ο πολίτης για να προσφύγει στο δικαστήριο μέσω της νομικής βοήθειας ή όχι.